όσο χρειαζόταν οι Αμερικοί στιβαρά χέρια για να δαμάσουν τις απέραντες εκτάσεις που επί αιώνες πριν τις διαφέντευαν οι νομαδικές φυλές των ερυθροδέρμων, δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθούν φραγμοί στη μετανάστευση. Έτσι, ολόκληρο τον 19ο αιώνα, οι πύλες ήταν και έμειναν ανοιχτές. Τα πρώτα 70 χρόνια, 1820-1890, οι περισσότεροι μετανάστες είναι Ιρλανδοί, Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Σκανδιναβοί, συνολικά 6.717.626. Από αυτούς, τα 6.560.024 ήταν από τη Δυτική Ευρώπη. Οι αριθμοί αυτοί καθορίζουν αποφασιστικά και τελεσίδικα την εθνολογική σύνθεση του Αμερικανικού λαού. Από τις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν τα μέτρα περιορισμού της εισόδου μεταναστών στη χώρα με διάφορους νόμους, επιχειρεί το κράτος να βάλει φραγμούς με αριθμητικές αναλογίες για κάθε χώρα, με προϋποθέσεις να έχουν στοιχειώδεις γραμματικές γνώσεις και βέβαια πάνω απ' όλα τα τεστ υγείας που περνούσαν στο Ellis Island για να τους επιτραπεί η είσοδο στη χώρα. Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, η Ευρώπη έβγαινε από τη θύελλα γυρασμένη και κλονισμένη, ενώ η Αμερική παρέμενε νέα, ζωντανή, δυναμική. Mass emigration from Greece began in the 1890s and through to the 1920s, about 400,000 people emigrated to the United States. Greece at the time was an agricultural country, fairly poor. A lot of people were peasants, very small plots of land throughout southern Greece and the islands. And what happened in the mid-19th century was that most people were barely making a living in the country in agriculture. Then vine production suffered a blight. Grapes were destroyed. Currant production went down. And the solution was to emigrate to the United States. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στην περιοχή της Νέας Υόρκης το 1850. Όμως το πρώτο μεγάλο κύμα άρχισε την περίοδο του 1890 και κράτησε μέχρι το 1920. Ήδη την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, 170.000 Έλληνες ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1891 έως το 1921, η μετανάστευση των Ελλήνων έφτασε στις 450.000. Το 95% κατευθύνθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημιουργία της Ελληνοαμερικανικής κοινωνίας έγινε μεταξύ 1910 και 1940 και η αρχή της συνολικής εδραίωσης μέχρι το 1948. Ενίκιο όμως, και μάλιστα πλήρωναν για τα πάντα, για τα εργαλεία που δούλευαν, για τη δυναμίτιδα που χρησιμοποιούσαν. Αυτοί πλήρωναν. Ναι, οι εργάτες. Πλήρωναν τον παπά που πήγαινε κάθε Κυριακή να λειτουργήσει, για το καφενείο που είχαν εκεί, για το σχολείο, για τα πάντα. Οι μετανάστες στην εποχή εκείνη αναζητούσαν δουλειά σε ορυσία, μεταλλεία, σιδηροδρόμους, βιομηχανίες και ζαχαροφυτίες. Οι περισσότεροι ήταν αναγκασμένοι να κάνουν δουλειές του ποδαριού, να γίνουν λούστροι, μικροπολιτές, αχθοφόροι, πιατάδες. Ζούσαν μέσα σε τρόγλες, 4 και 5 μαζί, σε ένα δωμάτιο για να μαζέψουν χρήματα να τα στείλουν στους δικούς τους. Οι οδυνηρές εμπειρίες που αντιμετώπισαν οι πρώτοι μετανάστες στην Αμερική ήταν η άγνοια της γλώσσας και των νόμων, η έλλειψη πείρας, η διαφορετική κουλτούρα και το διαφορετικό περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. A mine blows up, and the boss says the first thing, how many mules did it kill? Because a mule, you had to buy, right? It was like a piece of equipment. But the man who might be killed next to the mule, they replaced themselves. They were eager. They needed the money. They'd come down. You didn't have to buy a man. They'd come of their own accord. Οι περισσότεροι μετανάστες ήταν εργάτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η εκμετάλλευσή τους δεν γινόταν μόνο από ασυνείδητους Αμερικανούς, αλλά και από Έλληνες που ήταν ήδη εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ατζέντιδες που τους παραλάβαναν τους εκμεταλλεύονταν
Στο έπακρο τους ξεζούμιζαν στην κυριολεξία όσο άντεχαν. The labor agents by and large were not a very honest or very patriotic group of men. Often they'd give a man, and this happened to my grandfather in Colorado, they'd write a slip of paper, you report to the foreman of this railroad line in this part of Colorado, you give the labor agent your last dollar, you'd jump on a boxcar, go into the middle of Colorado, we have no job for you, and there you were with no money, not knowing really where you were, no work. And the labor agents, if they got you a job and kept you, you had to pay them a fee to keep your job, or they would have you fired. Στάση των εργοδοτών ήταν σκληρή έναντι των μεταναστών. Η φιλοσοφία τους ήταν πλήρη εκμετάλλευση από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, πληρώνοντάς τους με πενιχρό μεροκάματο 2 με 3 δολάρια αντί για 5 που προβλεπόταν. Ήθελαν νέους με γερές πλάτες να αντικαταστήσουν τους παλιούς εξασθενημένους εργάτες που τους αντιμετώπιζαν σαν αναλώσιμα και επίσης να αντικαταστήσουν τους εργάτες που απεργούσαν. Μέσα στη φιλοσοφία των εργοδοτών ήταν να τους κρατούν κάτω από καθεστώς τρόμου με βία και προφυλακισμούς, με την ιδιωτική τους αστυνομία να εισβάλλει στους καταβλισμούς, να ελεηλατεί και να ασκεί ψυχολογική βία. She was a labor leader, a labor organizer. She was actually originally, her family were famine immigrants from Ireland, came over in the mid-19th century. And Mary Jones describes in her autobiography, which she wrote in 1925, describes how one by one, all four children and her husband died in this epidemic, this yellow fever epidemic in 1867. We know that sometime when she's around 60 years old or so, she's clearly involved with the labor movement. She's there in great mine strikes, working for the United Mine Workers, going across the country. She's everywhere, and not just organizing miners. She organizes seamstresses. She organizes brewery workers. She organizes across many trades, but especially mines. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1913 ξεκινά η μεγάλη απεργία, στην οποία συμμετέχουν 11.000 ανθρακορίσιοι, 800 από τους απεργούς είναι Έλληνες και με τα λιγοστά όπλα φύλαγαν τις εισόδους των ορυσίων, ενώ εγκατέλειψαν τις ξύλινες παράγκες φορτώνοντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους σε άμαξες με τις οικογένειές τους και στρατοπέδευσαν στον καταβλισμό που έστησαν. Το Λάντλο ξεχωρίζει μέσα στην ιστορία του Αμερικανικού εργατικού κινήματος γιατί αποτελεί την κορύφωση της εποχής βιομηχανικής βίας. Είναι μια βία απεργία, βία από το ξεκίνημά της, παρατεταμένη, σε ένα απομακρυσμένο σημείο, μακριά από τα αστικά κέντρα όπου υπάρχει μια άλλη τύπου πολιτική και κοινωνική ζήμωση και στην οποία αυτή τη σύγκρουση στο Λάντλο πρωταγωνιστούν εργάτες, μετανάστες εργάτες, οι οποίοι μέχρι χθες θεωρούνταν ανοργάνωτη και μακριά από κάθε δυνατότητα πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Μέσα σε σκηνές, έξω από το Τρινιτάδ στην κοιλάδα του Λάντλου, όπου άντεξαν καρτερικά όλες τις κακουσίες και το βαρύ χειμώνα, με πολύ σιόνι, σχεδόν 8 μήνες μέχρι τις 20 Απριλίου 1914, ημέρα Πάσχα. Οι Έλληνες γιόρταζαν το Πάσχα με όλα τα παραδοσιακά έθιμά τους, και συμμετείχαν στη γιορτή και εργάτες από όλες τις εθνικότητες. Το σούρουπο, η εθνοφρουρά έστησε μυδράλια και κύκλωσε τον καταβλισμό. Με το σύνθεμα θα θερήσουν τους εργάτες που αντιστάθηκαν με τα λιγοστά όπλα που είχαν, έβαλαν φωτιά στις σκηνές και έριξαν πετρέλαιο στις τάφρους που είχαν σκάψει οι εργάτες για να προστατέψουν τα γυναικόπαιδα και τα έκαψαν ζωντανά. Μετά, έβαλαν φωτιά με πετρέλαιο για να κάψουν και να εξαφανίσουν τα πτώματα. Ο επικεφαλής της Εθνοφρουράς, λοχαγός Λίντερφελτ, θα χτυπήσει με τον υποκόπανο του όπλου του στο πρόσωπο τον Λούι Τίκα, που πέφτοντας εμόφυρτος θα τον πυροβολήσουν πισόπλατα οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς. Ο αριθμός των νεκρών θα μείνει ανεξιχνίαστος, θα αναγνωριστούν μόνο 50 πτώματα,
εκ των οποίων 17 είναι Έλληνες και ο Λούις Τίκας. Ο Λούις Τίκας θα ταφεί στο νεκροταφείο του Τρινιτάδ σε μια επιβλητική κηδεία που πίσω από την άμαξα με τη σωρό του ακολουθούσαν τρεις Έλληνες απεργοί με μεσίστες τις σημαίες της Ελλάδος, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας του Κολοράτο. Μετά ακολουθούσαν 500 Έλληνες απεργοί και εν συνεχεία χιλιάδες ανθρακορίσιοι απεργοί από 26 εθνικότητες σε μια πομπή που ξεπερνούσε το 1 μίλι. Μετά το θάνατο του Λούι Τίκα, η κυβέρνηση έδωσε εγγυήσεις στους εργάτες να μην ξεσηκωθούν και άσκησε πίεση στις εταιρείες να λάβουν μέτρα ασφάλειας στις στοές των ορυσίων, να καταβάλουν το νόμιμο μεροκάματο και να τηρούν ανθρώπινο ωράριο. Έτσι μετά το θάνατο του Λούι Τίκα κατέκτησαν τα πρώτα δικαιώματα οι ανθρακορίσιοι. Αυτά που γνωρίζω από την οικογένειά μου για τον Λούι Τίκα είναι ότι δεν έγινε μετανάστες για βιοποριστικούς λόγους. Ήταν ένας ανήσυχος νέος, έξυπνος και εύστροφος, που διάβαζε ό,τι βιβλίο έπεφτε στα χέρια του και έφυγε γιατί δεν τον χωρούσε ο τόπος του. Ήθελε να ανοίξει τα φτερά του. Ο παππούς μου και αδελφός του Λούι Τίκα, Κωνσταντίνος Παντιδάκης, βλέποντάς τον να φεύγει για την ξενιτιά, είπε «Αυτός μια μέρα θα γίνει ή πολύ μεγάλος ή θα φάει πολύ γρήγορα το κεφάλι του». Συνέβησαν και τα δύο. Μετά το θάνατο του Λούι Τίκα, η Ένωση Ανθρακορίχων έστειλε ένα τηλεγράφημα με το οποίο ανήγγειλε το θάνατό του. Το τηλεγράφημα αυτό το παρέλαβε η γιαγιά μου, η οποία σοκαρισμένη δεν ήξερε πώς να το πει στον παππού μου. Όταν του είπε ότι να ξέρεις ήρθε ένα τηλεγράφημα από την Αμερική, εκείνος την κοίταξε στα μάτια και είπε «Το περίμενα, ήταν η μόνη αντίδρασή του». Όταν έφυγε από την Κρήτη για την Αμερική, έφυγε μαζί με ένα συνομήλικο και συγχωριανό του, τον Νίκο Περακάκη. Όταν είχαν κυκλώσει τον καταβλισμό στο Λάντλοου την ημέρα του Πάσχα, το Σούρπο, και είδαν τα μυδράλια να ζουν τον καταβλισμό, του είπε «Ηλία, Λούι, πάμε να φύγουμε, κινδυνεύει η ζωή μας». Εκείνος του απάντησε «Εσύ φύγε, πήγε να δουλέψει σε άλλη πολιτεία. Εγώ πρέπει να μείνω να τελειώσω τον αγώνα που άρχισα». Έφυγε λοιπόν αυτός, πήγε σε άλλη πολιτεία, έμεινε 20 χρόνια και μετά γύρισε στην Κρήτη. Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και αυτό το περιστατικό μου το διηγήθηκαν τα παιδιά του. Σε πολλά βιβλία και δημοσιεύματα αναφέρεται σαν απόφυτος της νομικής σχολής. Αυτό δεν είναι αληθές γιατί έφυγε στα 20 του χρόνια από την Κρήτη. Όμως προκύπτει αυτό από άλλα γεγονότα. Οι εργάτες εκεί, επειδή έμαθε γρήγορα τη γλώσσα, το χρησιμοποιούσαν στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Πηγαίνοντας λοιπόν να διαπραγματευτεί με τους εργοδότες, επειδή είχε και ένα επιβλητικό παρουσιαστικό, ακόμα και το ντύσιμό του διέφερε από τους άλλους, είχε πειθώ στα λόγια του και με τα επιχειρήματά του έπειθε τους διαπραγματευτές εργοδότες εκεί. Όταν λοιπόν πήγαινε στις διαπραγματεύσεις, αυτοί απαιτούσαν από τους εργάτες να παρίσταται οπωσδήποτε ο Λούις Τίκας, επειδή το θεωρούσαν αξιόπιστο πρόσωπο και τηρούσε το λόγο του. Όμως αυτό που τους έκανε εντύπωση ήταν ότι γνώριζε πολλά πράγματα στις διαπραγματεύσεις και οι εργάτες τον παρουσίαζαν σαν το νομικό τους εκπρόσωπο. Θεώρησαν λοιπόν πιθανώς και εργοδότες ότι είχε γνώσεις νομικής και τον θεωρούσαν αξιόπιστο στις διαπραγματεύσεις τους. Ο Λούις Τίκας με το απαράμιλο θάρρος του κατάφερε να επιβληθεί σε ένα κράμα φυλών και διαλέκτων πολλών εθνικοτήτων. Εκπροσώπησε μια ολόκληρη γενιά μεταναστών από 26 εθνικότητες από όλη την οικουμένη. Η θυσία του όθησε στην απονομή περισσότερης δικαιοσύνης.
με τη στάση ζωής του σημάδεψε και άφησε μεγάλη παρακαταθήκη στην ιστορία του εργατικού κινήματος και στην ομογένεια της Αμερικής. Η πολιτεία του Κολοράντο ανοίγει αδριάντα για τον Λουί Τίκα και μνημείο για τους ανθρακορίχους. Κάθε χρόνο τον τιμούν στις 30 Ιουνίου και καταθέτουν στεφάνια στο μνημείο του οι εκπρόσωποι της πολιτείας και των συνδικάτων των ανθρακορίχων της Αμερικής, ενώ γίνεται και συνέδριο στον χώρο του μνημείου και αναδεικνύουν την προσωπικότητα και το έργο του Λουί Τίκα. Το 2009 η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακήρυξε το μνημείο του σαν εθνικό ιστορικό τόπο. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που έγινε σε Έλληνα μετανάστη. Για αυτούς η επέτειος του Λάντλου αποτελεί ετήσιο φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και υπενθύμηση για τους ζώντες των θυσιών που έγιναν για το εργατικό κίνημα. Η Παγκρατική Ένωση Αμερικής έκανε τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στο λιμάνι του Ρεθύμνου, στην οποία παρευρέθησαν 800 Ελληνοαμερικανοί που ήρθαν με κρουαζιερόπλοιο. Επίσης, ο Δήμος Ρεθύμνης προς τιμή του Λουί Τίκα έδωσε το όνομά του σε ένα νέο δρόμο της πόλης. After I had read about Louis Tikas and learned how he lived and how he died, I decided that I would visit his grave in Trinidad. I found his grave and I said, I really need to get some flowers. I drove into Trinidad, bought some flowers, and I found a liquor store. I bought some alcoholic adult beverage from Greece. And I said, I want to give this to Louis to thank him. So I went back to the cemetery and I poured some on his grave and talked to him. And I noticed around his grave, the other graves had markers that were not in English. So these were probably immigrant coal miners. And if Louis were here today, I know he would say to me, give them some wine too. Share this, everybody gets a little sip. And I made sure that every grave around his got a little sip. And when I go back to his grave to this day, I visit two or three times a year, I make sure that every grave around his, it could be a coal miner's, gets a little sip of some Greek wine. The sky was blue, and the blood was red, and the National Guard left Louis and 2,000 others dead. Now he's on a hillside where the purgatory flows. Words were the weapons, words were the weapons, words were the weapons that Louis Tikas chose. Mourn with me, my sisters and my brothers, for a leader lying silent in the grave. Louis spent his whole life saving others, and in the end his life is what he gave. Louis spent his whole life saving others, and in the end his life is what he gave.